είναι για την Στέφανελ. Με τον Τζεντίλε, στον οποίο πάει πάνω ο Καϊλαϊτής. Ο Αλβέρτης είναι στον Σιγάλα. Ο Σκοτ είναι στον Ρουτζέρι. Σιγάλα τώρα πέρασε στον Κιτ, που πήρε την εσωτερική από τον Ράτζα και το πρώτο καλάθι του αγώνα από τον Βόρεν Κιτ. 2-0 για την Στέφανελ. Καϊλαϊτής τώρα. Ζητάει την μπάλα ο Ράτζα. Το για την μπάλα τον Μπέιλι. Κακό το σουτ του Κροάτη, ο Ρουτζέρι για τον Τζεντίλε. Γάλα στον Μπέιλι και από εκεί στο Σιγάλα. Και τώρα ξανά Τζεντίλε. Μπέιλι με αντίπαλο τον Οικονόμου. Πάντα Μπέιλι. 4-0 για τους Ιταλούς. Με τη συμπλήρωση ενός λεπτού αγώνα. Καϊλαϊτής για τον Ράτζα. Βγήκε ο Οικονόμου και τώρα ξανά Καϊλαϊτής. Πέρασε ξανά για τον Ράτζα. Παίρνει το φάουλ από τον Ρουτζέρι. Εδώ προπονητή που έχει στην κατοχή του πρωτάθλημα Ευρώπης με την Τρέισερ στη Γάνδη. Καϊλαϊτής πάντα με τον Τζεντίλε. Βγήκε από τα σκρίνο Σκότα. Μέσα στο σουτ μπροστά στο Σιγάλα. Και μειώνει σε 4-2 το πρώτο καλάθι του Παναθηναϊκού από τον Byron Scott, τον οποίο έχει αναλάβει ο Σιγάλας. Τζεντίλε πήρε την εσωτερική από τον Καϊλαϊτή και 6-2 ο Καϊλαϊτής που πέρσι έπεσε σε αυτό εδώ το γήπεδο, χωρώντας την φανέλα της αποψινής αντιπάλης ομάδας του. Καϊλαϊτής μετά από 2 λεπτά αγώνα. Αλβέρτης ξανά Καϊλαϊτής. Για τον Οικονόμου. Στόχο το σούτο, rebound από τον Κιτ. Και τώρα Τζεντίλε. Μπέιλι με τον Οικονόμου. Ωραία προσπάθεια του Αμερικανού. Και το σκορ γίνεται 8-2 για την Στέφανελ. Μετά από 2 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα στο πρώτο ημίχρονο. Ράτζα. Η κορυφή της ρακέτας πέρασε για τον Σκοτ που παίρνει το φάουλ από τον Σιγάλα. Γάλα των οποίων επεφήμισαν πριν τον αγώνα οι φανατικοί οπαδοί της Στέφανελ. Καϊλαϊτής. Βγήκε ξανά από τα σκρίν ο Σκοτ, υποπίεση το σουτ, δεν βρίσκει στόχο. Το rebound από το Κιντ και τώρα Τζεντίλε. Σιγάλας δοκιμάζει χωρίς πίεση το σουτ για τρεις, είναι άστοχο. Εύκολο rebound από τον Καϊλαϊτή που προσπαθεί να δημιουργήσει τον ευνηδιασμό και τελικά παίρνει το φάουλ από το πιάσας οι αχές των οπαδών της Στέφανελ. Μολάζουν Σιγάλας. Εδώ ο Ράτζα δεν βρίσκει το στόχο αλλά τελικά πήρε το φάουλ. Μετά από 3 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα Σιγάλας με τον Αλβέρτη. Πέρασε για τον Κιτ. Ξανά Σιγάλας, κάνει τη διείσδυση και τελικά παίρνει το φάουλ από τον Φράγκισκο Αλβέρτη. Εδώ ο Γιώργος Σιγάλας. 9-3 η διαφορά στους 6 πόντους μετά από 3,5 λεπτά. Η πάσα του Οικονόμου για τον Ράτζα από αστοχή και τελικά παίρνει το φάουλ από τον Κιτ, το οποίο αντίδραση σηκώνει και τεχνική ποινή. Καϊλαϊτής για τον Σκότα μέσω στο σουτ. Ήταν για 3 πόντους άστοχο. Ο Ρουτζέρι στο rebound και τώρα Τζεντίλε. Ενώ βλέπω τον Σούβοτιτς να ζητά time out. Ρουτζέρι για τον... Είναι άστοχος. Η προσπάθεια τελικά για το rebound. Παίρνει νικητή τον Οικονόμου. Και τώρα Καϊλαϊτής ο Παναθηναϊκός δεν έχει κανένα λόγο να βιάζεται. Οι Ιταλοί βιάζονται που θέλουν να καλύψουν τη διαφορά των 19 πόντων. Αλβέρτης για τον Ράτζα. Το σούτ μπροστά στον Κιτ. Άστοχος ξανά ο Ράτζα. Κιτ. Και η διαφορά φτάνει στους 8 πόντους με στο Μιλάνο. Τελείωσε το time out χωρίς αλλαγές. 11-3 μπροστά στη Στέφανελ. Και τώρα Καϊλαϊτής. Για τον Αλβέρτη. Που σουτάρει για 3
Είναι εύστοχος και μειώνει στους 5. 11-6 λοιπόν. Ο Σιγάλας. Η μπάλα φτάνει στον Κιντ, τον οποίο μαρκάρει ο Ράτζα. Μπροστά στον Κροάτι, ο Αμερικανός αστοχή και ο Ράτζα στο rebound. Και τώρα Γαλαϊτζής. Ο Οικονόμου για τον Ράτζα. Ξανά Γαλαϊτζής. Προσπαθεί να βγει από τα σκρίνο ο Αλβέρτης, ο οποίος πέρασε ωραία πάσα στο Ράτζα που προσπαθεί να καρφώσει και τελικά παίρνει φάουλ. Κοιτάξτε πάλι εδώ την βολή. Παρέμεινε το 11-6 για τους Ιταλούς. Μπέιλι. Το σούτ από τα 6 μέτρα είναι εύστοχος ο Αμερικανός. 13-6 διαφορά στους 7 πόντους για την Στεφανέλ. Καλαϊτζής, τον Σκοτ. Χωρίς πίεση, είναι τελείως άστοχος. Η μπάλα κατά τύχη ήρθε στα χέρια του Καλαϊτζή. Και έτσι λοιπόν ανανεώνεται η επίθεση για το Παναθηναϊκό. Ράτζα, η προσποίηση και τελικά ο Γκασπερίν έδωσε φάουλ. Ο Ρέμς έδωσε βήμα. Ενώ Σούποτιτς ετοιμάζει και τον Κοκ. Τζεντίλε για τον Ρουτζέρι. Αντίπαλο τον Σκοτ. Έγινε το λάθος ο Καλαϊτζής. Βγάζει έξω για τον Σκοτ που πλησιάζει. Η μπάλα έφτασε τελικά με αυτό το άτσαλο σούτ στον Ράτζα και από εκεί στον Αλβέρτη. Λογικά ο Κοκ που περιμένει στην καρέκλα της γραμματείας θα πάρει τη θέση του Σκοτ που δείχνει ανέτοιμος. Άλλωστε είχε να κάνει καιρό προπονήσεις μόλις τις δύο τελευταίες μέρες. Εδώ ο Αλβέρτης υποπίεση βρίσκει ξανά το στόχο ο Φραγκίσκος Αλβέρτης και μειώνει σε 13-8. Ο Φραγκίσκος Αλβέρτης φτάνει τους 5 πόντους και κάνει τη ζημιά στους Ιταλούς όπως και στο πρώτο παιχνίδι. Τζεντίλε παίρνει το φάουλ από τον Καλαϊτζή. Εδώ ο Γιώργος Καλαϊτζής. Και εδώ το προηγούμενο καλάθι του Φραγκίσκου Αλβέρτη. Ενώ έχουμε αλλαγές. Ο Πορταλούπι παίρνει τη θέση του Ρουτζέρι και ο Κοχ, όπως σας είπα και λίγο νωρίτερα, παίρνει τη θέση του Σκοτ. Εδώ ο Τζεντίλε, την επαναφορά για τον Μπέιλι. Κιντ υπό την πίεση του Ράτζα, τελικά η μπάλα μπαίνει στο καλάθι με αυτή την περιπέτεια. 15-8 η διαφορά στο τελευταίο τρίλεπτο, σταθερά στους 7 πόντους για την Στεφανέλ. Αλβέρτης, το σούτ υποπίεση για τρεις, άκουσε ο Σιγάλας. Παρά τη διαμαρτυρία, παρά την κρίνια του Αλβέρτης, τον Γκασπερίν. Τζεντίλε. Το σούτ για τρεις είναι εύστοχο από τον Άντο Τζεντίλε. Η διαφορά φτάνει για πρώτη φορά στους 10. 18-8 μετά από 7 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Παναθηναϊκός θα πρέπει να προσέξει πολύ. Κοκ. Ράτζα. Αντίπαλο τον Μπέιλι. Τελικά βρίσκει το στόχο, είναι το πρώτο καλάθι εντός παιδιάς του Ντίνο Ράτζα που μειώνει στους 8, 18-10. Κιτ. Για τον Μπέιλι, πέρασε στον Κιτ που με κάρφωμα ξαναφέρει τη διαφορά στους 10. Καλαϊτζής για τον Κοκ και από εκεί Αλβέρτη. Ξανά Κοκ, δίστασε για 3. Ο Σιγάλας τον πίεσε, έγινε το λάθος. Ο Γκασπερίν δίνει ότι ο Κοκ πάτησε και γραμμή και βλέποντας ο Σούποτιτς ότι η διαφορά μεγαλώνει, ότι κάτι δεν πάει καλά, ζητά το δεύτερο time out. Δεν βρήκε το στόχο σε lay-up, έτσι παρέμεινε το διπλό σκορ 20-10 για τη Στεφανέλ. Ο Κοκ τώρα με αντίπαλο τον Πορταλούπι για τον Οικονόμου που δοκιμάζει σούτ για 3. Είναι εύστοχος ο Νίκος Οικονόμου, το πρώτο καλάθι του Οικονόμου που μειώνει στους 7, 20-13 ο Παναθηναϊκός
Έχει θλιβερό ποσοστό στα σουτ. 5 στα 13 απέναντι στα 9 στα 13 της Αφανέλ. Ο Ρέμς χρεώνει με φάουλ τον Αλβέρτη που βλέπετε εδώ. Δεύτερο φάουλ του Αλβέρτη, και μπάλα από πλάγια με τον Τζεντίλε. Μπέιλι. Ξανά Τζεντίλε. Σουτάρει από τα 7 μέτρα. Ξανά τον στόχο. 2 στα 2 από τον Νάντο Τζεντίλε, που φέρνει ξανά τη διαφορά στους 10, 23-13 μετά τα μισά του πρώτου ημιχρόνου. Αλβέρτης για το Ράτζα. Οικονόμου με τον Κιτζ. Καλαϊτζής. Ο Κοφ τώρα. Αλβέρτης με τον Σιγάλα. Καλαϊτζής. 6 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Παναθηναϊκού. 4 πρέπει να γίνει το σουτ. Ο Οικονόμου σουτάρει για 3 και ευτυχώς η μπάλα φεύγει έξω από τα χέρια του Μπέιλι. Στην προσπάθειά του να πάρει το rebound, έτσι ο Παναθηναϊκός έχει νέα επίθεση 30 δευτερολέπτων. Εδώ το σουτ από τα 7 μέτρα του Τζεντίλε. Στην προηγούμενη φάση. Καλαϊτζής. Πάντα Καλαϊτζής. Για τον Αλβέρτη. Προσπαθεί να του κλέψει ο Σιγάλας. Τελικά τα κατάφερε και έκλεψε και πορταλούπι. Δεν είναι καλή πάσα του για τον Τζεντίλε, που γκρινιάζει στον Ρέμς ζητώντας φάουλ, κάτι που δεν έγινε. Πολύ ωραία προσπάθεια του Καλαϊτζή. Έτοιμο καλάθι για τον Ράτζα, που βρίσκει το στόχο. 23-16 για την Στεφανέλ. 9 και 10 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Τζεντίλε. Η διαφορά στους 9, 23-16, 25-16. Υψηλό σκορ. Παναθηναϊκός στα μισά του πρώτου ημιχρόνου έχει δεχθεί 25 πόντους. Εδώ ο Τζεντίλε προσπαθεί να κλέψει από τον Καλαϊτζή χωρίς αποτέλεσμα. Η τάπα από τον Μπέιλι στον Αλβέρτη. Και μπάλα είναι ξανά για τον Παναθηναϊκό. Ο Ράτζα με ένα νέο καλάθι 2 πόντων μείωσε τη διαφορά στους 7, 25-18. 8,5 λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Και εδώ ο Κροάτης χρεώνεται με φάουλ στον Κιντ. Ο Παναθηναϊκός αυτό το διάστημα βολές απέναντι στο 73% των Ιταλών, που μεγαλώνει. Μετά το σουτ 3 πόντων του Γιώργου Σιγάλα, που φέρνει τη διαφορά ξανά στους 10 πόντους, 28-18. Οικονόμου για τον Ράτζα. Ο Καλαϊτζής με τον Τζεντίλε. Βγήκε από τα σκριν ο Αλβέρτης. Οικονόμου. Και τελικά παίρνει το φάουλ από τον Τζεντίλε. Στους 8 πόντους, 28-20, 7 και 40 πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Πορταλούπι. Πέρασε για τον Σιγάλα. Αυτός για τον Κιτ, παρά την πίεση του Ράτζα και του Αλβέρτη, βρήκε στόχο. Και διαφορά ξανά στους 10. 30-20. Καλαϊτζής για τον Κοχ. Αλβέρτης χρεώνεται με επιθετικό φάουλ από τον Γκασπερίν. Και την μπάλα ξανά για την Στεφανέλ. Ενώ έχουμε αλλαγές από Σύριο Σούμποτι τον Αλβέρτη, και στη θέση του επαναφέρει τον Σκοτ. Ενώ ο Καζαλίνη αποσύρει τον Τζεντίλε, που έχει δύο φάουλ. Και στη θέση του έναν παλιό γνώριμο στο ελληνικό πρωτάθλημα, τον Σέρτζαν Γιωβάνοβιτς, που έχει τώρα την μπάλα. Είδατε τον Αλβέρτη που χάζει στον πάγκο με τρία φάουλ. Γι' αυτό
είναι πρόβλημα φυσικά. Τον Γιωβάνοβιτς λοιπόν έβαλε στη θέση του Τζεντίλε ο Καζαλίνη με θητεία στον Άρη. Νέο σουτ για τρεις από τον Σιγάλα που πανηγυρίζει δεόντως το δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο που φέρνει τη διαφορά στους 13 πόντους για την Στέφανελ. Και βέβαια τα πράγματα αρχίζουν να δυσκολεύουν 6,5 λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Καλαϊτζής, ενώ Καζαλίνη ξανασήκωσε τον Μπέιλι. Πάντα Καλαϊτζής. Κοχ. Τελικά χρεώνεται με 3 δευτερόλεπτα στη ρακέτα από τον Κασπερίνο Οικονόμου. Παναθηναϊκός δείχνει να τα έχει χαμένα. Εδώ βλέπετε ξανά το τρίποντο, το τελευταίο τρίποντο, το δεύτερο συνεχόμενο του Σιγάλα, ο οποίος έχει ξανά την μπάλα. Ο Καζαλίνη επανέφερε τον Μπέιλι στη θέση του Κιντ. Πορταλούπι με τον Καλαϊτζή. Το σούτ του Πορταλούπι και η διαφορά συνεχώς μεγαλώνει. 35-20 διαφορά στους 15 πόντους, 6 λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου. Και ο Παναθηναϊκός δείχνει να παίζει με τη φωτιά, αφού πλέον η διαφορά των 19 πόντων αρχίζει να γίνεται έφραυτη. Χρεώνεται με βήματα ο Σκοτ από τον Ρεμ στο Τζεντίλε. Ο Καλαϊτζής είναι στον Πορταλούπι. Με 3 πόντους τώρα ο Παναθηναϊκός, ενώ ο Παταβούκας πήγε στον Σιγάλα. Και η μπάλα είναι σωστά για τον Παναθηναϊκό. Ο Ρεμς δείχνει τον Μπέιλι στον Καζαλίνη που του γκρινιάζει. Και εδώ ο Σιγάλας που έχει φτάσει τους 7 πόντους και μοιάζει να θέλει να πάρει ρεβάνς για την πολύ κακή εμφάνιση που έκανε στο, πριν μία εβδομάδα στο Μαρούσι. Ο Ράτζα με τον Καντάρελο. Έρχεται για βοήθεια και ο Τζεντίλε. Είναι ακάλυπτος ο Καλαϊτζής. Είναι άστοχο το σούτ για 3 πόντους. Ο Πορταλούπι και ο Παταβούκας έξυπνα βάζει τα χέρια. Εσχωρεί τον Καντάρελο και θα έχουμε τζάμπολ που μια λένε έχει νέα επίθεση με τον Τζεντίλε. Υπό την πίεση τους, του Κοχ τελικά ευτυχώς αστόχησε και η μπάλα στον Καλαϊτζή. Πάντα Καλαϊτζής υπό την πίεση του Πορταλούπι. Οικονόμου κάνει τη διείσδυση υπό την πίεση του Μπέιλι και βρίσκει το στόχο επιτέλους μετά από πολλή ώρα. 35-22, μειώνει στους 13. Και έχουμε φάουλ. Ρόνιο Κασπερίν τον Παταβούκα πάνω στον Σιγάλα. Το πρώτο φάουλ του Παταβούκα, η Στεφανέλ δεν έχει ακόμα δικαίωμα για βολές. Πορταλούπι. Και νέο φάουλ, αυτή τη φορά από τον Οικονόμου πάνω στον Μπέιλι. Εδώ ο Νίκος Οικονόμου. Σιγάλας με τον Παταβούκα. Κιτ με τον Ράτζα. Προσπαθεί να πλησιάσει ο Κιτ και τελικά βρίσκει τον στόχο. 37-22. Η διαφορά ξανά στους 15, 3-55 πριν τελειώσει το ημίχρονο. Ένα πολύ κακό ημίχρονο για τον Παναθηναϊκό, έτσι όπως έχει εξελιχθεί μέχρι τώρα. Οικονόμου κάνει τη διείσδυση. Δεύτερο συνεχόμενο καλάθι από τον Νίκο Οικονόμου. 37-24. Τζεντίλε. Έκανε το λάθος, κλέβει ο Ράτζα. Τελικά μετά πολλά η μπάλα φτάνει στον Παταβούκα. Παταβούκας, Καλαϊτζής. Η μπάλα ξανά στον Οικονόμου. Πάλι Καλαϊτζής που σουτάρει ανενόχλητος για τρεις. Είναι εύστοχος ο Γιώργος Καλαϊτζής. Την κατάλληλη στιγμή μειώνει την διαφορά στους 10 πόντους. 37.
Τρία λεπτά ακριβώς πριν τελειώσει το ημίχρονο. Κιτ ξανά για τον Τζεντίλε. Το σούτ είναι για τρεις πόντους από τον Μπέιλι. Τη διαφορά ξανά στους 13. 40-27. 2,5 λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Καλαϊτζής. Οικονόμου. Με συνεχείς προσπίσεις τελικά κλείστηκε και το σούτ είναι κακό. Και τώρα Τζεντίλε. Για τον Μπέιλι πάλι ακάλυπτος ο Αμερικανός, βρίσκει τον στόχο. Και η διαφορά στους 15 με 5 συνεχόμενους πόντους του Μπέιλι, 42-27. Ο Μπέιλι έχει φτάσει τους 11 πόντους. Άλλους 12 έχει πετύχει ο πρώτος σκόρερ της Στεφανέλο, ο Κιτ. Ενώ κανείς παίκτης του Παναθηναϊκού δεν έχει διψήφιο νούμερο πόντων. Το φάουλ του Σιγάλα, τρίποντο του Φορταλούπη, η διαφορά έχει φτάσει στους 17 πόντους, 45-28, ενώ μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου και η Στεφανέλ μετά από ένα άστοχο σου του Κοκ έχει νέα επίθεση. Ευτυχώς είναι άστοχος ο Τζεντίλε. 44 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του ημιχρόνου, από τα οποία τα 24 είναι για τον Παναθηναϊκό. Για το Ράτζα. Οικονόμου παίρνει το φάουλ από τον Μπέιλι και οδηγεί τον Νίκο Οικονόμου στην νούμερο πόντων. 45-30. Και λογικά η Στεφανέλ θα προσπαθήσει να εξαντλήσει το χρόνο που είναι όλος δικός της. 10 δευτερόλεπτα ακόμη. Τζεντίλε για τον Σαμπουγκάρο. Μπέιλι, Πορταλούπι. Ένα περίεργο σουτ. Και τελικά λύγει το ημίχρονο. 45-30 εδώ ο Πορταλούπι που έκανε το τελευταίο ζογκλερικό. Ευτυχώς δεν βρήκε στόχο. Εδώ ο Καζαλίνη συγκρατεί τον Κασπερίν για να μην χρεώσει τον Τζεντίλε. Με τεχνική ποινή ο Τζεντίλε διαμαρτύρεται μαζί για το τζάμπολ. Θυμίζω το σκορ, 45-30 μπροστά η Στεφανέλ μετά από ένα ημίχρονο, ένα πρώτο ημίχρονο όπου ο Παναθηναϊκός δεν είχε τη βοήθεια του Ράτζα. Εδώ Οικονόμου, τώρα Ράτζα με κάρφωμα μειώνει σε 45-32 το πρώτο καλάθι στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Οικονόμου προσπαθεί να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό, αλλά σε αυτά τα πρώτα 20 λεπτά ο Ράτζα δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει τον Μπέιλι, ο οποίος έκανε όλη τη ζημιά. Ακόμη και όταν δυσκολευόταν να πετύχει το καλάθι, έβγαζε την μπάλα στην περιφέρεια, όπου οι Ιταλοί είχαν δαιμονισμένη ευστοχία. Δεύτερη επίθεση χαμένη για τους Ιταλούς και τώρα Οικονόμου εδώ μπερδεύεται μπροστά στον Μπέιλι και έτσι κάνει την ευκαιρία να μειώσει ακόμη περισσότερο. Παραμένει διαφορά στους 13, 45-32. Κιτ Ρουτζέρι με τον Αλβέρτι. Κλέβει ο Οικονόμου, βγήκε πιο μπροστά από τον Μπέιλι, αλλά δεν κατάφερε να συγκράτησει την μπάλα. Ο Σιγάλας ακάλυπτος για τρεις. Ευτυχώς είναι άστοχος. Και τώρα Κοχ για τον Καλαϊτζή. Σε αργή επίθεση ο Παναθηναϊκός. Κοχ με τον Ρουτζέρι. Ράτζα στην κορυφή της ρακέτας για τον Οικονόμου. Καλαϊτζής. Κοχ ξανά. 6 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Παναθηναϊκού. Αλβέρτης, Οικονόμου. 2 δευτερόλεπτα πρέπει να γίνει το σουτ. Με την εκνοή ο Οικονόμου, καλάθι και φάουλ. Για να δούμε, γιατί οι Ιταλοί διαμαρτύρονται ότι μόνο που δεν έδωσαν φάουλ οι διαιτητές. Έτσι ο Παναθηναϊκός μειώνει στους 11. Απολότελα καλά ήταν που μέτρησε και το καλάθι. Πάντως επαναλαμβάνω, έχω την αίσθηση ότι ήταν εμπρόθεσμο και σωστά το μέτρησαν. 45-34 λοιπόν η διαφορά στους 11. Μπέιλι με τον, με συγχωρείτε, Κιτ με το Ράτζα.
καλάθι και φάουλ από τον Αμερικανό, ο οποίος πτά στο δεύτερο ημίχρονο. Καλαϊτζής, Ράτζα, Οικονόμου για τον Καλαϊτζή. Έξω στον Κοκ, πάλι Καλαϊτζής. Ο Σιγάλας ακολουθεί και τη σκιά του Αλβέρτη, ο οποίος παίρνει τώρα την μπάλα από την ασίστ του Καλαϊτζή. Είναι πολύ κακό το σούτ. Ο Σιγάλας για τον Τζεντίλε. Πορταλούπη αμέσως για τρεις. Ευτυχώς είναι άστοχος στο rebound το Αλβέρτης. Παραμένει η διαφορά στους 14 μετά από 3 λεπτά ακριβώς στο δεύτερο ημίχρονο. Παναθηναϊκός πρέπει να βελτιωθεί την άμυνα. Κυρίως ο Ράτσα που έχει πρόβλημα με τους Αμερικανούς. Αλλά και η περιφερειακή άμυνα. Εδώ ο Κόχας στοχεί σου τριών πόντων. Σιγάλας κάνει μόνος του την προσπάθεια και πετυχαίνει ένα έξοχο καλάθι. Η διαφορά στους 16-50-34 και ο Σιγάλας φτάνει στους 9 πόντους και τώρα χρεώνεται με τέταρτο φάουλ και αυτό για τον Παναθηναϊκό είναι καλό. Εδώ ξαναβλέπετε την πολύ ωραία προσπάθεια του Σιγάλα και το έχω καλάθι μπροστά στο Ράτζα. Αμέσως ο Καζαλίνη αποσύρει τον του, επανέφερε ο Καζαλίνη τον Σαμπουγκάρο, ο οποίος αναλαμβάνει αυτό το μαρκάρισμα του Αλβέρτη. Κοκ με τον Πορταλούπη για τον Αλβέρτη. Οικονόμου έχει γίνει φάουλ πολύ, από πολύ νωρίς. Τελικά το έδωσε ο Κασπερίν το φάουλ του Κιτς. Πιέζει σε όλο το γήπεδο και η διαφορά είναι στους 14-50-36. Ο Σαμπουγκάρο προσπαθεί να κλέψει ο Καλαϊτζής. Ο Τζεντίλε με τον Κοκ. Πέρασε για τον Κιτ και τελικά το φάουλ από τον Κοκ. 50-36 μετά από 4,5 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Κοκ. Ο Αλβέρτης με τον Τζεντίλε, ο Ράτζα με τον Μπέιλι. Ένας εναντίον ενός, ο Κράτης δεν βρίσκει το στόχο και τελικά χρεώνεται με επιθετικό φάουλ ο Αλβέρτης πάνω στον 4 φάουλ. Ο Παταβούκας πήγε στο Σαμπουγκάρο, ο Καλαϊτζής στο Τζεντίλε και ο Κοφ στον Πορταλούπη. Ο Τζεντίλε ψάχνει για να πυροβολήσει. Τελικά το σούτ είναι για 3 από τον Σαμπουγκάρο. Προσπάθεια για το rebound, η μπάλα φτάνει στον Πορταλούπη, αστοχή, κάνουν πάρτι κάτω από το καλάθι οι παίκτες της Στεφανέλ και τελικά μετά από τρίτο συνεχόμενο επιθετικό rebound το Pearl Bailey φέρνει τη διαφορά στους 16 σε απόσταση τριπότου πλέον η Στεφανέλ από το να ισοχαρίσει διαφορά του πρώτου αγώνα 52-36, το σούτ για 3 από τον Παταβούκα, εύστοχο. Ο αρχηγός στην κρίσιμη στιγμή δίνει βαθιά ανάσα στο Παναθηναϊκό με το σουτ τριών πόντων που μειώνει τη διαφορά στους 13-52-39. Εδώ ένα δύσκολο σουτ του Τζεντίλε, ο οποίος όμως παίρνει το φάουλ και εδώ δείχνει να απορρεί ο Ράτζα. Λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Παταβούκας με τον Τζεντίλε. Παταβούκας που παίζει έτσι κάποιος με πρόβλημα στη μέση. Ο Σκοτ είναι στον πάγκο με δύο μόλις προπονήσεις. Εδώ ο Οικονόμου πρέπει να γίνει φάουλ. Ο Κασπερίν έκανε ότι δεν είδε. Ένα έξοχο μακρινό lay-up από τον Τζεντίλε που φέρνει ξανά τη διαφορά στους 17, τη μεγαλύτερη. Ισοφαρίζει τη μεγαλύτερη τιμή της. 17 από τους είχε προηγηθεί και στο πρώτο ημίχρονο η Στεφανέλ. Του κλέβει την μπάλα με τον Σαμπουγκάρο. Και τελικά χρεώνεται με φάουλ ο Καλαϊτζής τον Σαμπουγκάρο. Oh, 57-39, 13-23 πριν το τέλος του δραματικού για τον Παναθηναϊκό που εξελίσσεται δεύτερο ημιτελικού. Ο Μπέιλι κλέβει ο Παταβούκας ενώ ο Σούμποτιτς παίζει με δίδυμους πύργους για πρώτη φορά. Έριξε στο παιχνίδι τον Κούπμαν. Σε θέση 5 περνάει σε θέση 4 power forward το Ράτζα, ο οποίος αντιμετώπισε τεράστιο πρόβλημα
από τους, στην άμυνα από τους Αμερικανούς, τον Κιτ και τον Μπέιλι. Ο Ράτζα με τον Μπέιλι τώρα. Πλησιάζει στο καλάθι και βρίσκει το στόχο. 57-41. Μειώνει στους 16. Για να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό το βαρύ σχήμα. Με τρεις κοντούς και δύο πανύψηλους. Σαμπουγκάρο. Από κοντά ο Κιτ. 41-59. Ξανά στους 18 από τον Warren Kidd, που φτάνει στους 19 πόντους. Παταβούκας. Θυμίζω ότι ο Αλβέρτης είναι στον πάγκο με 4 φάουλ. Πάντα Παταβούκας με τον Τζεντίλε. Ράτζα. Το σούτ υπό πίεση είναι άστοχο, το rebound, το Kidd. Και τώρα Τζεντίλε. Για τον Μπέιλι, ξανά Τζεντίλε. Μπέιλι ακάλυπτος, σουτάρει για 3. 62-41. Η διαφορά εκτοξεύεται στους 21 πόντους. Μια διαφορά που αυτή τη στιγμή στέλνει την Στεφανέλ στο Βελιγράδι. 11 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα. Ράτζα. Μια εξέλιξη εντελώς απρόσμενη. Ο Καλαϊτζής για 3. Δεν απαντά το rebound από τον Κούπμαν. Δεν μετράει το καλάθι ο Ρέμς. Χρεώνει με φάουλ τον Kidd. Και η μπάλα θα δεχθεί απ' έξω για τον Παναθηναϊκό. Εδώ το σουτ τριών πόντων του Μπέιλι και εδώ ο Ντίνο Μενεκίν που κέρδισε, κοιτάξτε πως πανηγυρίζει, που κέρδισε στη Γκάνδη τον, με αυτή την ομάδα, ο Στρέισερ, το πρωτάθλημα Ευρώπης. Καλαϊτζής. Πάντα Καλαϊτζής με τον Τζεντίλε, Παταβούκας, Ράτζα με τον Μπέιλι. Προσπαθεί να πλησιάσει ο Κροάτης, δεν βρίσκει στόχο. Το επιθετικό rebound αστοχή ξανά, σε πολύ κακή βραδιά ο Τίνο Ράτζα. Ενώ βλέπω ότι ο Σούμποτιτς θα ξαναδοκιμάσει τον Σκοτ. Μπέιλι για τον Τζεντίλε. Σαν σε προπόνηση ο αρχηγός της Στεφανέλ. Ανεβάζει τη διαφορά στους 23-64-41. 10 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ο Παναθηναϊκός μοιάζει με ναυάγιο εδώ στο Μιλάνο. Και τελικά παίρνει το φάουλ ο Παταβούκας από τον Τζεντίλε. Εδώ να τον Τζεντίλε που έχει φτάσει στους 16 πόντους. Το τρίτο του φάουλ και τώρα αποσύρει Ράτζα και Καλαϊτζή. Ο Σούμποτιτς στη θέση του, επανέρχεται ο Οικονόμου στη θέση του Ράτζα και ο Σκοτ μετά από αρκετή ώρα στη θέση του Καλαϊτζή. Ο Κοχ έξω στον Οικονόμου. Κοχ το κλείνει ο Πορταλούπη. Προσπαθεί να πλησιάσει και τελικά παίρνει το φάουλο από τον Πορταλούπη που διαμαρτυρήθηκε έντονα στον Ρέμς και ίσως εδώ. Πέρασε στο Χούπμαν που κόβεται στην προσπάθεια για κάρφωμα από τον Μπέιλι. Μια εντυπωσιακή φάση, δυστυχώς καθόλου καλή για τον Παναθηναϊκό που βρίσκεται με 23 πόντους πίσω. Ενώ περάσαμε στο δεύτερο μισό του δεύτερου μικρόνου. Τζεντίλε, Πορταλούπη, Σαμπουγκάρο για τον Μπέιλι. Ξανά Μπέιλι, Τζεντίλε που σουτάρει για 3. Ευτυχώς δεν βρήκε ούτε Στεφάνη, αλλά στο rebound εκεί. Οι Ιταλοί φωνάζουν ξανά παρόν και ανανέουν την επίθεση τους με τον Σαμπουγκάρο. Με τον Μπέιλι που τελικά κάνει την μπάλα με φάουλ από τον Παταβούκα. Και ο σιγάλα τη θέση του Τζεντίλε. Kidd για τον σιγάλα. Με αντίπαλο τον Σκοτ. Δεν βρίσκει το στόχο. Το rebound το Καντάρελο. Κλέβει τελικά ο Παταβούκας και το φάουλ το επιθετικό του Καντάρελο στον Οικονόμου. Τους αγώνες.
Τον Αμερικανό ανέλαβε ο Σαμπουγκάρο. Σοτ για τον Αλβέρτη με τον Σιγάλα αντίπαλο. Υποσφυκτική πίεση το σουτ. Το Αλβέρτης βρίσκει το στόχο και μειώνει στους 21 πόντους. 64-43. Ο Παναθηναϊκός είναι 2 πόντους πίσω από τους 19. Προσπαθεί να κλέψει ο Οικονόμου και τελικά η μπάλα πρέπει να βγει, να έχει βγει έξω από τα πόδια του Σιγάλα. Κυρίες, μετά το άστοχο σου 3 πόντων του Σκοτ και έχουμε επιθετικό φάουλ που δίνει ο Γκασπερίν στον Σιγάλα. Το Σιγάλας φεύγει με 9 πόντους. Ο Οικονόμου χωρίς πίεση βρίσκει το στόχο σε σουτ 2 πόντων και μειώνει στους 19. 45-64, 7-40 πριν από το τέλος. Ο Τζεντίλε ενστάσει για 3, ευτυχώς δεν βρίσκει το στόχο. Και το rebound από τον Κούπμαν και τώρα Παταβούκας. Πάντα Παταβούκας. Οικονόμου κρεώνεται με επιθετικό φάουλ από τον Καταρέλο. Πράγματα στην επίθεση, κρατώντας το ρυθμό εκεί που συμφέρει τον Παναθηναϊκό. Σκοτ με τον Τζεντίλε. Πάντα Σκοτ προσπαθεί να βγει από τα σκρίνη, το σούτ είναι υποπίεση για 2 πόντους. Το καλάθι του Αμερικανού που μειώνει τη διαφορά στους 17, 64-47. Αυτό ήταν το δεύτερο καλάθι του Σκοτ που φτάνει τους 4 πόντους. Τζεντίλε με τον Παταβούκα. Και τελικά νέο φάουλ. Και ξανά στους 19, 66-47. 6 και 20 πριν τελειώσει τελικός δεύτερος ημιτελικός. Αλβέρτη με τον Σαμπουγκάρο να τον πιέζει. Έξω στον Οικονόμου με τον Κίτ. Αλβέρτης παίρνει το φάουλ από τον Σαμπουγκάρο. 5 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα είναι στους 21 και τώρα στους 24 με το σου 3 πόντων του Σαμπουγκάρο. Νωρίτερα όση ώρα εσείς βλέπατε διαφημίσεις, ο Αλβέρτης αστόχησε και στις 2 βολές. Ο Κίτ με δίποντο ανέβασε τη διαφορά στους 21 πόντους και προλάβατε λίγο νωρίτερα το σου 3 πόντων του Σαμπουγκάρο που φέρνει τη διαφορά στους 24 και απομακρύνει τον Παναθηναϊκό από το Βελιγράδι. 71-47, 5 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Όλοι ελπίζουμε εδώ στις Έλληνες 19, 71 η διαφορά στους 22, 4 και 53 πριν από το τέλος. Προσπαθεί να κλέψει ο Οικονόμου. Ο Γκασπερίν τον χρεώνει με φάουλ για το δείχνιο. 33, 49, 4 και 45 πριν από το τέλος. Παταβούκα. Ενώ ο Σούποτης ετοιμάζει τον Κοκ. Βγαίνει από τα σκριν στην κορυφή ο Αλβέρτης με τον Σαμπουγκάρο. Ράτζα με τον Μπέιλι. Πρώτης κάνει τη διείσδυση. Δεν βρίσκει το στόχο, παίρνει όμως το φάουλ. Πιο καλά θα ήταν να έβρισκε και το στους 22, 73-51, 4 και 20 πριν από το τέλος. Πορταλούπι με τον Κοκ. Μπέιλι με τον Οικονόμου. Βήματα δίνει ο Ρέμς. Μια ανάσα για τον Παναθηναϊκό. Ο οποίος θα έχει νέα επίθεση τον Παταβούκα. Αλβέρτης δεν πρόλαβε να σουτάρει. Υποασφυκτική πίεση, κακό σουτ ενώ ζητάει και φάουλ που ίσως του έγινε και τελικά το φάουλ το χρεώνει ο Ρέμς τον Παταβούκας.
Κοκ. Και τώρα καλά η Τζις. Ξανά Κοκ. Οικονόμου αμέσως για τρεις. Εύκολο rebound από το Τζεντίλε. Πορταλούπι Τζεντίλε. Δεν ρισκάρει για το τρίποντο, άλλωστε η Στεφανέλη είναι μπροστά τώρα. Το rebound ο Παταβούκας. Και τώρα Αλβέρτης. Με συγχωρείτε, καλά εσείς. Ο Αλβέρτης έφτιαξε στον πάγκο. Ράτζα. Έρχεται για βοήθεια του Μπελικιό. Τίλε μένει ακάλυπτος ο Παταβούκας. Του σουτάρει για τρεις. 53, 54, 73. Ο Παταβούκας με ένα δεύτερο καθοριστικό και σε πολύ κρίσιμη στιγμή τρίποντο. Ισοφαρίζει τη διαφορά, μειώνει στους 19 και ο Παναθηναϊκός είναι μέσα στο παιχνίδι της πρόκρισης. 2 και 35 πριν από το τέλος. Ο Μπέιλι δυστυχώς βρίσκει το στόχο σε σου 2 πόντων μπροστά στο Ράτζα. Ούτε καν τα χέρια του σήκωσε. 75-54. Ράτζα με τον Μπέιλι. Ίσως έγινε φάουλ εκεί που δεν τον έδωσαν διαιτές. Είναι καθαρά η μπάλα από τα χέρια του Πορταλούπι. Ο Γκασπερίν είδε τη... Ο Παναθηναϊκός έχει μια επίθεση. 22 δευτερόλεπτα για την ολοκληρώση τώρα. Πρέπει να ευστοχίσει οπωσδήποτε σε αυτή την επίθεση ο Παναθηναϊκός. Καλαϊτζή στη διείσδυση. Ένα έξοχο λέει μπροστά στον Μπέιλι και η διαφορά πάλι στους 19. 75-56, 1-45. Και ο Παναθηναϊκός τώρα χρειάζεται μια καλή άμυνα να μην δεχθεί καλάθι. Τζεντίλε χρεώνεται με φάουλο ο Παταβούκας. Στην προηγούμενη φάση την έξοχη προσπάθεια. 77-56. Καλαϊτζής. Παταβούκας. Καλαϊτζής ξανά παίρνει το φάουλο από τον Σαβουγκάρο. Έχασε τη μία βολή και ο Τζεντίλε φτώχησε σε lay-up. 50 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Γίνεται το λάθος και νέο φάουλ του Καλαϊτζής στον Τζεντίλε, ο οποίος θα έχει ξανά δικαίωμα για δύο βολές. 47. Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει μια γρήγορη επίθεση. Τελικά το φάουλ που χρεώνει ο Ρεμς στον Πορταλούπι. 38 δευτερόλεπτα, από τα οποία τα 26 είναι για την Στεφανέλ. Ο Παταβούκας σταματά το χρόνο. Τα τρίποντο. Είναι άστοχος ο Αλβέρτης. Κλέβει όμως την μπάλα. Μπροστά από τον Μπέιλι παίρνει το φάουλ από τον Κιντ. Ικό. Για τον Καλαϊτζή ψάχνει τον Αλβέρτη τελικά. Χρειώνεται με βήματα από το Ρεμς. 18 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος και νομίζω εδώ ήταν το κύκλιο νίκη με 19 πόντους στο πρώτο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός θα είχε πρόβλημα. Εδώ το σούτ για 3 από τον Οικονόμου. Ο Κιντ στο rebound. Πορταλούπι. Τζεντίλε. Το παιχνίδι τελειώνει. Η Στεφανέλ προκρίνεται στον τελικό. Ο Παναθηναϊκός μένει έξω από τον τελικό της 14. Τον Νίκο Μπουντούρη. Ντε Μιγγέλ στο πρώτο καλάθι. 2 πόντων. Οι Εστουδιάντες άνοιξε το σκορ. Προηγείται 2-0 του ΠΑΟΚ σε αυτό το παιχνίδι για την 8η αγωνιστική. Μακρέι τον έχει αναλάβει ο Wisby. Ο Μακρέι όμως ήταν εύστοχος. Αθόφρα πάντα με αντίπαλο τον Μουντούρη Τόμψον. Τόμψον έχει αναλάβει ο Ρόουαν. Έγινε το λάθος, έκλεψε στο Γιάκοβιτς και τώρα Μουντούρης. Ρόουαν. Αθόφρα έχει αναλάβει τον Μπουντούρη, αντίστοιχα τα μαρκαρίσματα των δύο παιχτών, των δύο playmaker των ομάδων. Γιαννούλης στο Γιάκοβιτς, επιχειρεί τον πάσιμο, κάνει και το σούτ, ήταν καλό το πάσιμο από τον νεαρό. Έχει κερδίσει και φάουλ, το καλάθι μετράει.